και στον κώδικα δικονομίας. Κύριε Μπούγα, καλή σας ημέρα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Αργήσαμε λίγο, αλλά το φέραμε. Εντάξει. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, θα σου πει. Τώρα, έχουν προκαλέσει κάποια έτσι σημεία, κάποια άρθρα από τα 150 εντύπωση και αντιδράσεις. Πάμε λίγο να το δούμε εσείς πώς το βλέπετε. Ας πούμε, ακούγαμε και χθες εδώ δικηγόρους που φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, παραδείγματος χάρη, θα ξεκινήσω από αυτό πριν πάμε στις ποινές φυλάκισης κτλ. Ότι δεν γίνεται η απόπειρα βιασμού να τιμωρείται όπως ο ίδιος ο βιασμός, ο τετελεσμένος βιασμός. Κοιτάξτε, αυτό συνέβαινε λίγα χρόνια πριν. Η απόπειρα μπορούσε μάλλον να τιμωρηθεί όπως το τετελεσμένο έγκλημα. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο στο ποινικό μας δίκαιο. Από το 1951 που εφαρμόζεται ο ποινικός κώδικας μέχρι το 2019 η απόπειρα μπορούσε να τιμωρηθεί όπως το τετελεσμένο έγκλημα. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα ήταν οφείλεται στο ότι δεν μπορούσε ο δικαστής να τιμωρήσει την απόπειρα όπως θα μπορούσε να τιμωρήσει τον βιασμό. Και σκεφτείτε ότι δεν είναι όλες οι απόπειρες με την ίδια ένταση. Μπορεί να είναι απόπειρες βιασμού πολύ σκληρές και μπορεί να έχουν και σοβαρά, να αφήσουν και σοβαρά ψυχολογικά τραύματα στο θύμα της απόπειρας. Ναι. Κατά συνέπεια, πρέπει να δίνουμε την δυνατότητα στον Έλληνα δικαστή, βλέποντας τις ειδικές περιστάσεις υπό τις οποίες τελείται το έγκλημα της απόπειρας βιασμού, να μπορεί να την τιμωρήσει για να αποτρέψει τον δράστη, αλλά και για να δώσει την αίσθηση στην κοινωνία ότι υπάρχει αυστηρή τιμώρηση απόπειρας τέτοιων ιδεχθών εγκλημάτων, να την τιμωρεί όπως το τετελεσμένο έγκλημα. Mm-hmm. Πρόσφατο παράδειγμα, νομίζω ότι είχαμε ήδη ελληνική κοινή γνώμη με την περίπτωση του Αλλοδαπού, ο οποίος, Σύρου λέτε, θυμάστε, Σύρου. Ακριβώς, αποφυλακίστηκε στους 12 μήνες επειδή είχε χαρακτηριστεί το έγκλημά του απόπειρα βιασμού, δηλαδή έγκλημα το οποίο μπορούσε να τιμωρηθεί με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις από το 2019 μέχρι σήμερα, αυτές θα αλλάξουμε, από 2 έως 8 έτη. Άρα εκείνος έπρεπε να αποφυλακιστεί στο 12 μήνο, να έρθει η προσωρινή κράτηση στους 12 μήνες και να μην μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τους 18. Άλλο θέμα. Αυτό λοιπόν, ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο με τις νέες διατάξεις του ποινικού κώδικα αντιμετωπίζεται. Λοιπόν, άλλο θέμα. Πάλι εδώ το είχαμε εδώ στην κουβέντα μας με τους αστυνομικούς. Τους πιάνουμε για κλοπές, τους πιάνουμε για ληστείες, τους παραδίδουμε στη δικαιοσύνη και μετά από 2 μέρες είναι πάλι έξω. Πείτε μας τι αλλάζει σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πλημέλημα. Είναι πλημέλημα. Εμείς, η φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι να αντιμετωπίσει και να τιμωρήσει τη μικρομεσαία εγκληματικότητα. Δηλαδή εκείνα τα πλημελήματα τα οποία τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης από 1 έως 3-4 έτη, αλλά οι δράστες, οι καταδικαστέντες κατηγορούμενοι ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουν κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι δεν εκτείεται στην πραγματικότητα η ποινή τους και μπορούν να επαναλαμβάνουν τα ίδια εγκλήματα χωρίς να έχουν καμία απολύτως συνέπεια. Και ξανά αυτό έξω. Τελειώνει. Ναι. Αυτό γιατί, τελειώνει. Τι θα κάνετε λοιπόν, για πείτε μας. Η περίπτωση που περιγράψατε είναι μια κλασική περίπτωση μικροεγκληματία, ο οποίος διαπράττει. Είναι καθημερινή περίπτωση. Συγγνώμη, είναι καθημερινή περίπτωση, κύριε Υπουργέ. Και αυτό ο άνθρωπος δεν έχει πάει ενδεχομένως ούτε μια μέρα φυλακή. Σωστά. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό. Λέμε λοιπόν ότι αν κάποιος καταδικαστεί μέχρι 1 χρόνο φυλακή και έχει λευκό ποινικό μητρό, το δικαστήριο θα αναστείλει την ποινή του. Αν τιμωρηθεί από 1 έως 2 έτη ή σε ποινή μικρότερη των 12 μηνών, εφόσον όμως δεν έχει καθαρό ποινικό μητρό, ναι, τότε μέχρι 2 χρόνια είτε θα εξαγοράσει την ποινή του ή θα προσφέρει κοινοφελή εργασία. Είναι μια νέα εναλλακτική ποινή την οποία προβλέπουμε και θα παρουσιάσουμε και τον τρόπο που αυτή μπορεί να επιβληθεί και να εκτιθεί. Πώς θα γίνει αυτό? Θα έχουμε το νέο θεσμό των αστικών φυλακών? Για πείτε μας. Όχι, λοιπόν. Πριν πάμε στις φυλακές, πρέπει να σας πω ότι μέχρι 2 χρόνια ο κατηγορούμενος, ο καταδικασμένος κατηγορούμενος, ναι, ή θα εξαγοράζει την ποινή που του επιβάλλεται από τον δικαστήριο, ή θα εργάζεται, ή θα δηλώνει ότι είναι πρόθυμος να προσφέρει κοινοφελή εργασία. Ωραία. Από 2 χρόνια μέχρι 3, που είναι περιπτώσεις εγκλημάτων τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη και σήμερα δεν τιμωρούνται, θα
εκτίεται πραγματικά ποινή η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών και μεγαλύτερη των 6 μηνών ανάλογα με τη βαρύτητα του εγκλήματος και την προσωπικότητα του δράστη. Εκεί λοιπόν στις ποινές μέχρι 3 χρόνια ο δράστης θα αντιμετωπίζει το φάσμα της φυλάξης. Δεν θα πολλαπλασιαστούν έτσι οι φυλακισμένοι? Κανονικά. Επειδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εγκληματιών σε αυτά τα μικροεγκλήματα που λέτε, πού θα τους βάλετε όλους αυτούς? Ακούστε, καταρχάς εμείς θα δημιουργηθούν νέα σοφρονιστικά καταστήματα, Υφυπουργέ. Έτσι θα λυθεί το θέμα αυτό. Η φιλοσοφία του σχεδίου νόμου δεν είναι τιμωρητική. Είναι παιδαγωγική αφενός και αποτρεπτική τέλεση εγκλημάτων. Δηλαδή θέλουμε να αποτρέψουμε. Για τις φυλακές είπαμε. Πού θα τους βάλετε, αν θα ισχύσει ο νόμος αυτό? Έχετε πάρα πολλούς μικροεγκληματίες, μεσαίους και μικροεγκληματίες. Πού θα τους βάλετε, σε ποιες φυλακές? Αυτοί λοιπόν, όταν προκύψει, όταν οι ποινές γίνουν αμετάκλητες, που αυτό θα συμβεί περίπου σε 1,5 με 2 έτη από την ψήφιση και εφαρμογή του νόμου, θα έχουν δημιουργηθεί θέσεις στις ελληνικές φυλακές. Είναι κορεσμένες όλες. Οι φυλακές της Δράμας στις επόμενες μέρες θα λειτουργήσουν και είναι δυναμικότητος, αν δεν κάνω λάθος, 400 με 500 ατόμων. Έχουμε νέες φυλακές οι οποίες γίνονται στην Κρήτη και βεβαίως θα, αν τα στοιχεία δείξουν ότι υπάρχει ανάγκη επιπλέον θέσεων, και αυτό το ζήτημα σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα το αντιμετωπίσουμε. Ναι. Αντιγκληματική πολιτική, ξέρετε κύριε Υποφάντη, δεν γίνεται χωρίς να έχεις καταστήματα κράτησης σε καμία χώρα. Όπως επίσης δεν γίνεται και σοφρονισμός εάν αυτός που κριθεί ένοχος από το δικαστήριο και το δικαστήριο του επιβάλλει ποινή κάθριξης δεν παραμείνει κατά το χρονικό διάστημα που σύμφωνα με την επιστήμη πρέπει να περάσει μέσα στη φυλακή για να σοφρονιστεί. Δεν θέλω να υπενθυμίσω τα ονόματα των υπουργών που εισηγήθηκαν. Κύριε Μπούλα, μισό λεπτό να γίνουμε χρήσιμοι. Να γίνουμε χρήσιμοι. Πείτε μας λιγάκι για τις αστικές φυλακές. Υπάρχει μια δέσμευση της κυβέρνησης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι θα φύγουν από τις πόλεις οι φυλακές. Παράδειγμα, ο Καρδουαλός που δεν έχει φύγει ποτέ, ακόμα εδώ είναι. Αλλά αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Ναι, πείτε μας τι εστί αστική φυλακή. Θα κάνουμε φυλακές μέσα στα κέντρα των πόλεων? Όχι. Κοιτάξτε, πείτε μας τι είναι. Επαναλαμβάνω, οι φυλακές θα γίνουν οι καινούργιες, ήδη έχουν. Οι αστικές φυλακές, γιατί το είδαμε στο νομοσχέδιο, τι είναι? Δεν υπάρχουν αστικές φυλακές στο δικό μας σχέδιο νόμου. Ναι, αναφέρεστε προφανώς σε εξαγγελίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και αναφέρεται στην μεταφορά των φυλακών που σήμερα υπάρχουν σε αστικά κέντρα, εκτός αυτών. Όπως επίσης γίνεται και ένας ευρύτερος σχεδιασμός για να μπορέσουμε σε περιπτώσεις που απολύεται η φόρο ο κρατούμενος να έχει ηλεκτρονική επιτήρηση ή να αντικαθίσταται όπου χρειάζεται η προσωρινή κράτηση ακριβώς με την ηλεκτρονική επιτήρηση. Υπουργέ, μέτρα, και με την ανοχή του κοντρόλ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό για το θέμα των αναβολών, γιατί αφορά σε χιλιάδες δικηγόρους και τους πελάτες τους φυσικά. Παρακαλώ. Λέτε μόνο μία αναβολή, προκειμένου προφανώς να επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης. Υπάρχουν αντιδράσεις στο κομμάτι αυτό για τη μία μόνη αναβολή, δεδομένου ότι ένας δικηγόρος μπορεί να έχει δύο υποθέσεις σε διαφορετικές πόλεις, παραδείγματος χάρη, είναι ταυτόχρονα? Και ένα δεύτερο πολύ γρήγορα, θέλω να μου πείτε, σε δεύτερο βαθμό που το τριμελές γίνεται μονομελές, πώς σας φαίνεται που ένας άνθρωπος θα αποφασίζει για την τύχη, για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μόνο ένα άτομο, ένα πρόσωπο, ένας δικαστής. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε με τη σειρά. Εντάχει, κύριε Υπουργέ. Γρήγορα. Εμείς τι λέμε, ότι αυτό που πρέπει το δικαστήριο να αντιμετωπίσει είναι όχι αναβολή, αλλά η διακοπή της δίκης σε άλλη σύντομη δικάσιμη. Εάν δεν είναι δυνατόν να διακοπεί η δίκη για 10-15 μέρες και να συνεχιστεί στη συνέχεια σε σύντομο χρονικό διάστημα και το δικαστήριο οδηγηθεί στην αναβολή, μπορεί να δώσει μία αναβολή για τους λόγους στους οποίους αναφέρεται. Δηλαδή υποχρέωση επαγγελματική του δικηγόρου σε άλλο δικαστήριο. Αυτό όμως δεν μπορεί να διαιωνίζεται και δεν μπορεί κάθε ένας από τους εμπλεκόμενους δικηγόρους, που μπορεί να είναι 4-5, κάθε φορά να έχει υποχρέωση σε άλλο δικαστήριο και να αναβάλλονται οι υποθέσεις 5-6-10 φορές. Διότι αυτό, αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί. Έλα, από τις 20 πήγαμε στη μία, Υπουργέ. Από τις 20 στη μία έχει τεράστια διαφορά. Έχει τεράστια διαφορά, διότι πρέπει να περιορίσουμε τις καταχρήσεις οι οποίες γίνονταν. Και αυτό, να ξέρετε, ότι μπορεί να λειτουργήσει και έχει θαυμάσει να λειτουργήσει και στην πολιτική δίκη. Πώς μπορεί να λειτουργήσει? Ας πούμε ότι είμαστε τρεις συνήγοροι, οι τρεις μας, σε μια ποινική υπόθεση. Και εγώ επικαλούμαι κόλλημα, διότι συμμετέχω σε άλλη δίκη που γίνεται σε άλλη πόλη. Πολύ ωραία. Το δικαστήριο λοιπόν, αν δεν υπάρχει δυνατότητα διακοπής, θα αναβάλει
όλοι θα δούμε τις υποχρεώσεις μας, τις δικασίες μας που θα προτείνει ο εισαγγελέας. Και εφόσον συνδέσουν οι ημερομηνίες που μπορεί όλοι να δικάσουμε την υπόθεση, θα πάμε την ημέρα της αναβολής να την δικάσουμε. Ένα ραντεβού ακόμα, κύριε Μπούγα, επειδή έχουμε αναπάντητα ερωτήματα. Μισό λεπτό, γιατί μας πιέζει το κοντρόλ. Πολύ σύντομα, από τρεις πήγαμε σε έναν, να πούμε για το τριμελές ή μονομελές. Ακούστε, καταρχάς οι υποθέσεις του τριμελούς πλημελιωδικίου, οι οποίες θα δικάζονται από το μονομελές εφετείο, δεν είναι πολλές. Είναι σχετικά λίγες με βάση την αρμοδιότητα. Όμως, πλέον, αυτό που προκρίνουμε είναι το ποιοτικό κριτήριο. Σήμερα στο τριμελές πλημελιωδικίου μπορεί να δικάζει ένας ειρηνοδίκης, για παράδειγμα, ένας πρωτοδίκης με μικρή εμπειρία και ένας άλλος πρωτοδίκης, ο οποίος θα είναι αρχαιότερος. Κύριε Μπούγα. Αυτές λοιπόν οι αποφάσεις θα κρίνονται από έναν εφέτη, ο οποίος θα έχει και την νομική επάρκεια αλλά και την εμπειρία για να μπορέσει να δικάσει σε δεύτερο βαθμό τις υποθέσεις. Έχουμε και άλλα ερωτήματα πριν όταν φτάσετε στην διαδικασία της συζήτησης. Άλλη μια σύνδεση μαζί σας. Συμφωνούμε? Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Έχουμε και άλλα ερωτήματα τώρα από δικηγόρους. Είναι πάρα πολλά. Τώρα 101 σημεία είναι τώρα. Ναι. Πού να τα ξεκινήσουμε και πού να τα τελειώσουμε. Πάμε στη διάλειμμα. Πάμε, βέβαια.